Αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια και στις μνημονιακές πολιτικές και τα εφαρμόζουν με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία 4 χρόνια, αυτοί δεν δικαιούνται να ομιλούν, για να χρησιμοποιήσω μία έκφραση κι εγώ, παρότι δεν είναι σωστή, όπως είπε συνάδελφος προηγούμενα, αλλά δεν δικαιούνται να ομιλούν και να εγκαλούν το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει θέσεις για τα ζητήματα. Αυτοί οι οποίοι έχουν οδηγήσει στην καταστροφή χιλιάδες νοικοκυριά και στις αυτοκτονίες χιλιάδες κόσμου. Γιατί αυτό το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, τι κάνει? Έχει ως βασική του μέρημνα να δοθεί προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του δημοσιονομικού χρέους για τη διατήρηση και ενίσχυση, όπως λέει, της δημοσιονομικής σταθερότητας. Αυτά λέει το άρθρο 34, παράγραφος 2. Δηλαδή δίνεται προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των δανειστών, αφήνοντας τη μοίρα τους, τους ανέργους, τους νέους, τους συνταξιούχους, την κοινωνία ολόκληρη. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα οι δανειστές. Και το παρόν και το μέλλον της χώρας στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Ποιος σας έδωσε λοιπόν αυτό το δικαίωμα, κύριοι της κυβέρνησης? Πότε επιτέλους θα αντιληφθείτε ότι οι πολιτικές που επιβάλλετε δημιουργούν συνεχώς νέα θύματα και σκοτώνουν? Χτες πήγα στην Καλαμάτα, έφυγα από εδώ, πήγα στην Καλαμάτα. Γιατί η πολιτική σας δημιούργησε ένα ακόμη θύμα. Δίνω στα πρακτικά μια τοπική εφημερίδα που έχει τίτλο «Η τράπεζα του πήρε τα λεφτά και τη ζωή». Θρηνήσαμε ένα θύμα των μνημονιακών πολιτικών στις οποίες η Χούντα των Τραπεζιτών και η συγκυβέρνηση έχει καταδικάσει τον ελληνικό λαό. Φτωχός αγρότης που τον πατέρα του τον είχαν εκτελέσει οι Γερμανοί. Έβαλε τέλος στη ζωή του όταν η τράπεζα πήρε από το λογαριασμό του τα χρήματα της επιδότησης του ελαιολάδου. 3.000 ευρώ, τα οποία ήταν τα μοναδικά χρήματα για να επιβιώσει η οικογένειά του μέχρι τα Χριστούγεννα, που θα είχε κάποια έσοδα από την αναμενόμενη φετινή παραγωγή από το λάδι του, γιατί πέρυσι δεν υπήρχε λόγω της ακαρπίας. Ένας άνθρωπος με 4 παιδιά άνεργα, με μοναδικό εισόδημα, ένας φτωχός αγρότης στη Μάνη, της Μεσσηνίας, του πήραν από το λογαριασμό του, χωρίς να έχει δώσει πάγκια εντολή, για ένα καλλιεργητικό δάνειο το οποίο το εξυπηρετούσε και που ευνηδίως αποφάσισαν ότι επειδή μία δόση δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει, μία δόση, ότι πλέον το δάνειο είναι άμεσα απαιτητό. Και χωρίς να ενημερωθεί, του πήραν τα χρήματα. Και ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Αυτή είναι η Ελλάδα που κρύβεται. Οι τράπεζες ασίδωτες να αρπάζουν φτωχών ανθρώπων τα ελάχιστα χρήματα και να τους οδηγούν στην αυτοκτονία. Αυτά είναι τα success stories σας. Γι' αυτά δεν πρέπει να ομιλούμε, κύριοι συνάδελφοι. Και τι κάνετε μετά, εδώ, για να ξαναγυρίσω το νομοσχέδιό σας? Δημιουργείται λοιπόν μια ανεξάρτητη αρχή που στόχο έχει πρώτα απ' όλα την εξυπηρέτηση του χρέους. Προβλέπεται μάλιστα στο άρθρο 5, παράγραφος 3, τον αποκλεισμό πρώην βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών αλλά και μελών εκτελεστικών οργάνων κομμάτων. Γιατί δεν μας λέτε ξεκάθαρα ποιοι θα απαρτίζουν την ανεξάρτητη δίθεν αρχή, η οποία όχι μόνο θα μπορεί να παρεμβαίνει σε θέματα προϋπολογισμού και κατά συνέπεια οικονομικής πολιτικής, αλλά θα έχει και τον πρώτο λόγο, καθώς η ψήφιση του προϋπολογισμού από τη Βουλή θα προϋποθέτει την προηγούμενη αποδοχή του από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Απαξιώνεται δηλαδή ουσιαστικά μία από τις βασικότερες λειτουργίες του Κοινοβουλίου. Και τι κάνετε? Δημιουργείται μια άλλη ανεξάρτητη δίθεν αρχή, μια καινούργια ΡΑΕ, να πω εγώ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, για την οποία μας είπε προχθές στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου ο κύριος Μανιάτης ότι η ΡΑΕ είναι πάνω από την κυβέρνηση. Είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, βέβαια. Είναι πάνω από την κυβέρνηση. Είναι πάνω από το Κοινοβούλιο, που γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων στο Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η νέα ανεξάρτητη, μια τέτοια ανεξάρτητη αρχή. Θα φτιάξετε δημοσιονομική που θα κάνει κουμάντο στην οικονομική πολιτική της χώρας. Γιατί? Μα για να μην ξεφύγει η χώρα από το στόχο των δανειστών, που δεν είναι άλλος από τη μόνιμη εποπτεία την οποία συνυπέγραψαν και τα 3 κόμματα που ήταν τότε το Μάιο του 2013, μέχρι να αποπληρωθεί το 75% του χρέους, όπως είχε ξεκάθαρα απαντήσει ο κύριος Όλιρεν στον πρώην Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Τοχουντή, που μάλιστα
είχε τονίσει ότι η ιστορία θα γράψει ότι η μνημονιακή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και Δημάρ ήταν αυτή που υπέγραψε και δέσμευσε την Ελλάδα να βρίσκεται υπό συνεχή και αυστηρή εποπτεία για πολλές δεκαετίες ακόμα και μετά τη λήξη των μνημονίων. Θεσπίζεται παράλληλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το μεσοπρόθεσμο ως κύριο εκφραστή της δημοσιονομικής πολιτικής στη χώρα. Και εν πάση περιπτώσει, αυτή η δημοσιονομική αρχή ήταν που έλειπε από τη χώρα και εκτοξεύτηκε το χρέος. Όχι βέβαια. Το ζητούμενο ήταν να υπάρχει άμεσος έλεγχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δημοσιονομικά της Ελλάδος. Είπε ο κ. Βεσιρόπουλος ότι το νομοσχέδιο αφορά το κοινό κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργούν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Μα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός είναι μόλις το 1%, ποιος ο λόγος της ύπαρξης ενός τέτοιου πλαισίου? Είναι οι ίδιες οι ανάγκες της Ελλάδας και των χωρών που βρίσκονται υποπτία με τις ανάγκες της Γερμανίας, παραδείγματος χάρη. Και αν πρόκειται για ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική νομοθεσία, πείτε μας από ποια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει η προτεραιότητα στην εξόφληση των δανειστών. Είναι σαφές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι μέσω των χαμηλών ελλειμμάτων που προβλέπονται στο νομοσχέδιο θεσμοθετείται πλέον η λιτότητα ως μόνιμη πολιτική, ορίζοντας ως βασικό στόχο της δημοσιονομικής πολιτικής την εξυπηρέτηση του χρέους σε βάρος των κοινωνικών αναγκών και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Εχωρείται ουσιαστικά στην Κομισιόν η δημοσιονομική πολιτική της χώρας. Και επί τη ευκαιρία, τι θα γίνει επιτέλους με τη διαγραφή του χρέους? Πάλι, μην το συζητάς, Γιάννη μου. Θα έχουμε τώρα, μην το συζητάς, Γκίκα μου. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, από την Ελλάδα δεν λείπει μια καινούργια ανεξάρτητη δίθεν δημοσιονομική αρχή. Από την Ελλάδα λείπει μια πολιτική σαν αυτή που τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια πολιτική κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων και διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Μια πολιτική που να σώσει τα χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τα εκατομμύρια τους ανέργους, τα παιδιά που υποσιτίζονται, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Για να σωθεί η χώρα, πρέπει αυτή η κυβέρνηση τραγωδία να φύγει όσο δυνατόν γρηγορότερα και ο λαός να είστε σίγουροι, κύριοι της κυβέρνησης, ότι σύντομα θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλευτή.